Dumnezeu Tatăl, cu Ecumenicul Patriarhul, Olata Eti. Apostel
Είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι για να τον ακούσουν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει συνωστισμός. Οι άνθρωποι που μετέφεραν τον παραλυτικό ενώπιον του Κυρίου, που ήθελαν να μεταφέρουν τον παραλυτικό ενώπιον του Κυρίου, δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό και για τον λόγο τούτο αναγκάστηκαν να χαλάσουν τη στέγη, δηλαδή να βγάλουν τα κεραμίδια, ώστε να κατεβάσουν με σκοινιά το κρεβάτι ενώπιον του Κυρίου μας, ώστε να το δει ο Κύριος μας και να το σφλαγνιστεί. Εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, μόλις είδε την πίστη αυτών των ανθρώπων που έφτασαν σε αυτό το σημείο, επειδή τους είχε κυριεύσει πραγματικά η φιλανθρωπία, να κάνουν όλη αυτή την κίνηση, γύρισε και είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί». Μέσα στο σπίτι, την ώρα που συνέβηναν όλα αυτά, υπήρξαν παρόντες και γραμματείς του λαού, οι οποίοι αγανάκτησαν, διότι σκέφτηκαν ότι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα, ο μόνος που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες είναι ο Θεός. Ο Κύριος μας όμως, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, δηλαδή γνωρίζει όλα τα κρύφια των καρδιών κάθε ενός από εμάς, γνώρισε ακριβώς και πώς σκέφτηκαν οι γραμματείς. Γι' αυτό και τους είπε, γιατί σκέφτεστε πονηρά, τι είναι ευκολότερο να πω, είναι οι αμαρτίες σου συγχωρημένες ή να πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου, περπάτε και πήγαινε στο σπίτι σου. Και για να δείξει σε όλους ότι αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες γιατί είναι ο αληθινός Θεός ημών, στρέφεται προς τον παραλυτικό και του λέγει σήκω, πάρε το κρεβάτι σου, περπάτε και πήγαινε στο σπίτι σου. Και εκείνος σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι του και έφυγε για το σπίτι του. Και όλοι έμειναν έκφανδοι, βλέποντας ένα τέτοιο μεγάλο θαύμα που ποτέ τους δεν είχαν ακούσει ότι μπορεί να γίνει. Και έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Η δίκηση αυτή που ακούσαμε σήμερα, αδελφοί μου, δεν έχει συμπεριληφθεί τυχαία μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που πρόσφατα αρχίσαμε να διανύουμε. Και μάλιστα, τη δεύτερη Κυριακή, όπως σας είπα που τώρα είναι η αρχή της ακόμα, γιατί μέσα από αυτό το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος μας, τονίζεται η σπουδαιότητα και η σημασία της συγχωρήσεως και της αφαίρεσεως των αμαρτιών μας από τον Θεό, η οποία αυτή η σημασία είναι μεγαλύτερη από την θεραπεία του σώματος, είναι μεγαλύτερη από το να θεραπευτούμε όταν έχουμε ένα νόσημα και αφορά τη σάρκα μας. Συχνά παρακαλούμε τον Κύριό μας, τον Θεό μας, να μας βοηθήσει και να μας απαλλάξει είτε από διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με το σώμα μας, δηλαδή έχουν σχέση με την υγεία μας, ή από διάφορες βιωτικές ανάγκες και κυρίως από τη σκληρή καθημερινότητα που είμαστε αναγκασμένοι να την υπομένουμε και να προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και είναι αλήθεια
πως όλα αυτά τα αιτήματά μας συνοδεύονται πολλές φορές με ολόκληρη πίστη που πηγάζει μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί επέρχεται η κούραση της ψυχής και ζητούμε την ανάγκη της βοήθειας του Θεού. Και ο Κύριος μας, λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί, ότι πολλές φορές ανταποκρίνεται. Ωστόσο, όμως, πέρα από τα καθημερινά, πέρα από τα υλικά που ζητούμε από τον Κύριό μας και συνήθως αυτά αφορούν θέματα της υγείας μας ή των άλλων ποιοτικών μας αναγκών, υπάρχει ανάγκη, αδελφοί μου, και για την άφεση των αμαρτιών μας, για τη συγχώρησή μας από τον Θεό για όσα λάθη καθημερινά κάνουμε και πολλές φορές επαναλαμβάνουμε. Μόνον όταν λάβουμε την άφεση των αμαρτιών από τον Χριστό, αποκαθίσταται η σχέση μας η αγαπητική και με τον Θεό, αλλά και με τον πλησίον μας και με τον συνάνθρωπό μας, και βέβαια αυτό πραγματοποιείται με την χάρη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, εάν για εμάς τους αμαρτωλούς και ταπεινούς ανθρώπους είναι σημαντική η ανταπόκριση του Θεού για κάθε είδους αιτήματά μας, ακόμη περισσότερο είναι σημαντικότερη η ανταπόκριση του Θεού όταν Αυτός μας δίδει την άφεση των αμαρτιών μας, όταν ο Κύριος μας με τη χάρη του καθαρίζει την ψυχή μας. Την Κυριακή του Ασώτου, την δεύτερη Κυριακή του Αγίου Τριωδίου, είδαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό όταν με ταπείνωση και κατεβασμένο το κεφάλι λέγει «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Όταν παραδέχεται δηλαδή ότι έχει αμαρτήσει και ζητάει τη συγγνώμη. Σήμερα βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας όταν είπε «Τέκνον αθέοντες εαμαρτίες σου». Εάν ο Χριστός με ένα και μόνο λόγο θεραπεύει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκγενικής παράλυτος, τότε αφού μπορεί να κάνει το σώμα τόσο δυνατό ώστε να σταθεί στα πόδια του, και ο λόγος του ο οποίος συγχωρεί την αμαρτία είναι εξίσου θεραπευτικός και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής μας και εξίσου επίσης αναζωογονητικός για την ψυχή του καθενός από εμάς. Μόνο μια λέξη του Θεού μας αρκεί για να ανταποκριθεί Αυτός ακριβώς στο αίτημά μας για τη συγγνώμη. Για να ανταποκριθεί όμως, αδελφοί μου, ο Θεός στα αιτήματά μας και κυρίως να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών, χρειάζεται και από τη δική μας την πλευρά η πίστη. Η πίστη είναι αυτή η οποία ελκύει το έλεος του Θεού. Η πίστη είναι αυτή που είναι δυνατή και κάνει δυνατό να πραγματοποιηθεί ένα θαύμα. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Όταν ο Κύριος μας έκαμε τα θαύματά Του, προηγήθηκε η πίστη. Αυτή ήταν η οποία έδωσε δύναμη στον άνθρωπο και αυτή ήταν η οποία έκαμε τον Κύριό μας να καμφθεί, να την αναγνωρίσει και να δώσει το ζητούμενο. Πρώτα λοιπόν πρέπει να εκδηλώνεται η βαθιά και η ειλικρινής πίστη μας στον Θεό και έπειτα θα δούμε να επιτελείται το θαύμα και σε εμάς. Πολλοί άνθρωποι όμως στις ημέρες μας ζητούν, λένε, να δουν θαύμα για να πιστέψουν, αλλά ενώ προσπαθούν από τη μια πλευρά να δικαιολογήσουν την απιστία τους ζητώντας αυτό το θαύμα, από την άλλη πάλι εγείρουν αμφιβολίες και προσπαθούν με λογικούς τρόπους και με εξηγήσεις περίεργες να εξηγήσουν τα ανεξήγητα, να εξηγήσουν αυτά τα οποία έχουν σχέση με τον Θεό και τα οποία δεν εξηγούνται. Όμως, ακόμα και αν βρουν κάποιο θαύμα αυτοί οι άνθρωποι, δεν αργούν και πάλι να το αμφισβητήσουν και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να πουν
ότι αυτό που βλέπουν δεν μπορεί να είναι λογικό, αλλά είναι παράλογο. Άρα λοιπόν είναι αναγκαία, αδελφοί μου, η πίστη για να μπορέσουμε να δούμε το θαύμα. Αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η ανάγκη να έχουμε σταθερή και ακράδαντη και ακρόλυπη πίστη στο Θεό και η ανάγκη να θέτουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας την συγχώρηση των αμαρτιών μας και την καθαριότητα της ψυχής μας, αυτά τα δύο είναι τα οποία μόνο ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να μας τα δώσει και αυτά ακριβώς μας τονίζει στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Όμως και στο κείμενο του Αποστόλου που ακούσαμε πριν από το Ιερό Ευαγγέλιο, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία να μας υποδεικνύει και ο Απόστολος. Πρώτον, το πρώτο στοιχείο, τη σταθερή μας πίστη που πρέπει να έχουμε προς τον Ιησού Χριστό σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου, του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου, που είπε ότι ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, είπε στον Ιησού, ο Υιός του Θεού του Ζώδος. Και που πίστεψε ο Πέτρος και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρχε προπάντων των αιώνων, δηλαδή πριν αρχίσει να μετράται ο χρόνος. Και επίσης ότι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, μαζί με τον Θεό Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα δημιούργησαν τα πάντα. Και δεύτερον, ότι ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, εν χρόνο, δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου, έγινε άνθρωπος και με την υπέρτατη θυσία του επάνω στον Τίμιο Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες μας και έλαψε το ανέσπερο φως της Αναστάσεως και βρήκαμε τη σωτηρία μας. Μας παροτρύνουν δηλαδή όλα τα ιερά κείμενα, και το κείμενο του Αποστόλου και το κείμενο του Ευαγγελίου, να μην μείνουμε μόνο στα εξωτερικά στοιχεία της Αγίας Τεσσαρακοστής, δηλαδή στη νηστεία και στην προσευχή, αλλά να επιμείνουμε στην καλλιέργεια της πίστεώς μας προς τον Ιησού Χριστό και να φροντίσουμε για την ίαση της ψυχής μας, για την κάθαρση της ψυχής από τις διάφορες βρωμερές αμαρτίες. Μόνο τότε θα είναι αποτελεσματικός ο αγώνας μας, ειδικά τούτην εδώ την Αγία περίοδο που διατηρούμε μέχρι το Πάσχα, όταν δηλαδή εργαστούμε εντατικά για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε τις βρωμιές από την ψυχή μας και να αποδείξουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Ας μην ξεχνούμε, λοιπόν, στις προσευχές μας να εξετούμε με πίστη την συγχώρηση του Θεού και να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος μας θα φροντίσει για όλα όσα έχουμε ανάγκη, γιατί ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος είπε στο Ιερό Ευαγγέλιο «Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Αμήν». Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, ήδη στον κατοικουμένο, όσοι πιστοί, έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενου, αντιλαμβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, πιστοί, χάρη Χριστού. Σοφία. Όπως υπό του κράτους του
Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερονύμου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, ή του Αρχιερέως των αδελφών και συλλειτουργών ημών Παναγιώτου και Πέτρου των Πρεσβυτέρων και Μακθαίου του Ιωδιακόνου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης της εμπιστών ημών αδελφότητος, των ενωλικών επιτρόπων, συντομικών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, ορκοποιώτων και ψαλώτων εν αυτό, πάντων ημών των συμμετεχόντων εις την ιεράν και ανέμακτων μυσταγωγία ταύτην, το ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, των αδελφών ημών των διευρώπους αιτίας απολυφθέντων, των αδελφών ημών των προσφερόντων τα δωρά ταύτα, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη ιερά προθέση, ζώντων αδελφών ημών. Μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νύχτια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αχιεροσύνης σου, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νύχτια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Των αηδήμων και μακαριωτών καθόδων ημών, Αδυναγόρου Γεωργίου Κυρίλου Δωροθέου Τίτου και Παύλου, του Μακαρία τη λήξη γενωμένου Βαρθολομαίου Αρχιερέως, των Μακαρίων και ηδήμων πτητώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ευκλεώς αγωνισαμένων και ρεϊκός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Το μακαρία τη λήξη γενωμένων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αναδόκων, διδασκάλων και ευεργετών ημών. Της μακαρίας τη λήξη γενωμένης δούλης αυτού Δημητρούλας, υπερίστων ημώσουν ανεπιτελούμε, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
περιμάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα. Το Κυρίο.
ημών, ότι εσύ ο Χριστός είναι Θείος της Αληθείας και της καλύτερης δευναστείας σου, αποστάς που είσαι πας της ενέσου υγιής, και θα το προμασιάσουν τα δίκαιρο. Δέσποτα πάντων, Κύριο, ρημή και γης, και πας πίσω σωρωμένης, στεχείου χωρωμένης, ο καθήμερος από τον δόξο και του βλέπω να πείσους, πάντα και αόρατα κατάλληλα, περίγραφα να δείτε, βαθύ του κύριου μόνη σου Χριστού, του μεγάλου πρώτη σωτήρου, τη σωτήρου Σιμών, ω εστί λοιπόν τη Σαρακόδητο, σφραγίζει ό,τι πω εν εαυτό δειχνή, σε τον πατέρα, νόμο ζώων, και ω ελληνικό προϊόντο σοφία, ζωή, αγιασμό, δύναμη, το πώ θα γίνει μόνο παρόν το πνεύμα, το άγιο να ξεφάνει, το τη αλληλεγγύη πνεύμα, το τη ευθυσία χάρισμα, ο αραβό τη νεμού και την ομιλία σε παχύ των ενιών αγαθών, η σοφία δύναμη, η αγιασμό, προπάσια κτίζω, νικήτη και νομερά δυναμμένη, σήμερα πρέπει να είναι ένα απέμπτο εξολογία από τα σύμπαντα του Ασά. Σε γαλλού συνάγκη, για δράγια νικρών, κυριότητε αρχαίε, ουσία δυνάμει, για τα χωριόματα του Δήμου, συμπαρίστανται εκεί, βρωτά σαραφείμ, εξπέργειε στενή και εξπέργειε στενή. Για τι μέρε τη κατακαλύπτωση των πρόσωπων εαυτών, τι δέντηση του πόδα και τι δυσυπετώμενα, και καριέρα έτερων προ το έτερο, να τα πάντα στη στόμα σου, ασική τη δοξολογία. Thank you.
Thank you.
Iisus Hristos, me ta padonimon.
Thank you.
Ima pasi tis agricumenis, te glorise, pasodus autocoboisis, tis isis dais, athelibat Πατητόχο της δυναστείας αυτού.
Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και των ετοίμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών. Η αγάπη μου είναι μεγάλη και ως πατέρα σας δεν χρειάζομαι ιδιαίτερα δώρα. Αυτό που χρειάζομαι είναι όλοι να πορευόμαστε με την χάρη και την δύναμη του Θεού, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε μετάνοια, να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος μας όταν βλέπει τον αγώνα μας, ακόμα και αν είναι μικρός αυτός ο αγώνας, αυτός θα μας δυναμώσει, θα μας χαριτώσει και θα μας δώσει κάθε αγαθό και εδώ σε τούτη την παρούσα ζωή, αλλά και στην αιώνια ζωή. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όσα, όλα όσα έχετε επιφυλάξει, βλέπω ότι έχετε κι άλλα εδώ να μου προσφέρετε δώρα. Δεν ήταν αναγκαίο να το κάνετε αυτό. Όμως και πάλι σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα πάρω το λόγο, επειδή πολύ είναι συγκινημένη η Πρόεδρος εδώ, η Πρόεδρος της Κοινότητας. Της Κοινότητας. Του Γρηγορίου. Βεβαίως. Και είναι μεγάλη τιμή για εμάς που είστε σήμερα εδώ. Εμένα μεγάλη μου χαρά και ευλογία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε ευλογημένοι. Θα σας βγάλω μια φωτογραφία, περιμένετε λίγο. Μέχρι με τα δώρα. Ανοίξτε λίγο αν θέλετε το... Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, να έχετε ευλογημένη πορεία στη ζωή σας και καλό το υπόλοιπο της μεγάλης της αγαπωστής. Αμήν.